Καλημέρα σας, Ζούγκλα Σπορτ, και σήμερα κοντά σας. Καταρχήν πρέπει να πούμε για τη σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά σε όσους φέρουν το όνομα Βαλεντίνος ή Βαλεντίνα, αλλά και στους υπόλοιπους που γιορτάζουν σήμερα την ημέρα των ερωτευμένων. Μια ξεχωριστή ημέρα του χρόνου που φέρνει χαρά σε πολύ κόσμο. Να περάσουμε εμείς γρήγορα στα νέα της επικαιρότητας. Θα δούμε και σήμερα το σαν σήμερα. Είχαμε χτες βέβαια και τα παιχνίδια στο μπάσκετ μέσα στο Παναθηναϊκό και την Ουνικάχα Μάλαγα στην Ισπανία, και επίσης το μάτς του Ολυμπιακού με την ΕΦΕΣ Ανατολού για την αγωνιστική της Ευρωλίγκας. Όπως γνωρίζετε, κάθε Παρασκευή είμαστε στις παραμονές της αγωνιστικής που ακολουθεί στη Super League, στο ποδόσφαιρο, στην Α1, στο μπάσκετ, αλλά και στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Θα πάμε να δούμε γρήγορα το σαν σήμερα, ένα ιδιαίτερο σαν σήμερα, να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα, 14 Φεβρουαρίου, και θα γυρίσουμε να συνεχίσουμε την θεματογραφία της εκπομπής. Ο 26χρονος Νοτιοαφρικανός Όσκαρ Πιστόριους, ο πρώτος αθλητής με προσθετικά μέλη που αγωνίστηκε στους Ολυμπιακούς Αγώνες, κατηγορείται για τη δολοφονία της συντρόφου του, Ρέβα Στένκαπ, την οποία σκότωσε στο σπίτι του στην Πρετόρια. Ο Βασίλης Τσιάρτας σε συνέντευξη τύπου ανακοινώνει ότι αποχωρεί από το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί να κρύψει την πικρία του όμως, που δεν μπόρεσε να πει αντίο όπως αυτός ήθελε, αφού οι τελευταίες του επιλογές, Κολονία και Εθνικός, δεν του έδωσαν τη δυνατότητα να παίξει στο επίπεδο που ήθελε. Αυτοκτονεί στο αυτοκίνητό του ο Αμερικανός πυγμάχος Ναγιάι Τούρμπιν, 23 χρόνων. Αιτία ο αποκλεισμός του από το τηλεοπτικό reality Ο Υποψήφιος, που έχασε από τον Σέρτζιο Μόρα, ο οποίος κέρδισε και το σόου. Το παρατσούγλι του ήταν νήτρο. Είχε γεννηθεί στις 19 Δεκεμβρίου του 1981 στη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και είχε αγωνιστεί επαγγελματικά στα ελαφρά και μεσαία βάρη σε 13 αγώνες, είχε νικήσει τους 11 και είχε χάσει τους 2. Ήταν παντρεμένος και είχε μία κόρη. Abbiamo ieri provato. Scatta Pantani, scusami Lorenzo, scatta. Βρίσκεται νεκρός σε ξενοδοχείο του Ρίμινη ο Ιταλός ποδηλάτης Μάρκο Παντιάνι. Πριν το θάνατό του είχε κάνει χρήση κοκαίνης. Όπως αποκάλυψε μία φίλη του Παντιάνι, είχε αρχίσει να κάνει χρήση κοκαίνης το 1999. Αμέσως μετά την αποβολή του από τον ποδηλατικό γύρο της Ιταλίας για ασυνήθιστα υψηλό αιματοκρίτη. Στη διάρκεια της καριέρας του είχε κερδίσει πολλές μεγάλες κούρσες. Είχε το παρατσούκλι Il Pirata, ο πειρατής, και είχε κάνει μόδα το ξυρισμένο κεφάλι με την μπαντάνα. Είχε γεννηθεί στην Τσεζένα στις 13 Ιανουαρίου του 1970. Πεθαίνει ο Ούγγρος σέντερφορ Νάντορ Χιντεκούτι, 80 χρόνων, μέλος της θρυλικής ομάδας της Ουγγαρίας, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1952 και έπαιξε στον τελικό του Παγκοσμίου του 1954, ενώ συμμετείχε και στην διοργάνωση του 1958. Μαζί με τους Πούσκας και Κότσις συγκρότησαν μια φοβερή επιθετική τριάδα ικανή να διασπάσει κάθε άμυνα. Δεξιοτέχνης με ουσία στο παιχνίδι του, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ελεκτρόμος της Βουδαπέστης
για να πάει στην Μίτι Κάπα, την οποία υπηρέτησε 12 χρόνια. Μαζί της κέρδισε 3 πρωταθλήματα, ενώ στην εθνική ομάδα έπαιξε σε 68 αγώνες και σημείωσε 39 γκολ. Κορυφαία στιγμή του τα 3 γκολ που πέτυχε στο μυθικό 6-3 επί της Αγγλίας στο Wembley στις 25 Νοεμβρίου του 1953. Είχε γεννηθεί στις 3 Μαρτίου του 1922. Κυκλοφορεί το When We Were Kings, ένα ντοκιμαντέρ για τον αγώνα πρωταθλήματος της κατηγορίας βαρέων βαρών μεταξύ του πρωταθλητή George Foreman και του Mohamed Ali στο Ζαΐρ. Το cast, εκτός των δύο πυγμάχων, περιλαμβάνει τον τραγουδιστή της Soul, James Brown, τον τραγουδιστή των Blues, B.B. King, τον πρόεδρο του Ζαΐρ, Μουμπάντου Σέσι Σόκο, τον σκηνοθέτη, παραγωγό και ηθοποιό Spike Lee και τον συγγραφέα Norman Mailer, ο οποίος έγραψε το βιβλίο Rumble in the Jungle. This chump has got everybody scared. They thought he would take one of the world's worst beatings ever, and he wouldn't give up. Scared of what? Πεθαίνει ο Άγγλος προπονητής της Liverpool, Bob Paisley, 77 χρόνων. Ξεκίνησε την καριέρα του ως συνεργάτης του Bill Shankly στην Liverpool και τον Αύγουστο του 1974 ανέλαβε προπονητής. Δεν άλλαξε τίποτα από το στυλ της ομάδας, απλά προχώρησε ακόμη περισσότερο τις ιδέες του προκατόχου του. Μαζί του η Liverpool έγινε ευρωπαϊκή υπερδύναμη. Μέχρι τον Ιούνιο του 1983 που αποχώρησε κέρδισε 6 πρωταθλήματα, 3 League Cup, 3 κύπελα πρωταθλητριών, 1 κύπελο UEFA και 1 Super κύπελο Ευρώπης. Ήταν αυτός που οδήγησε στο Anfield τους Kenny Dalglish, Graham Souness, Phil Neal, Alan Hansen, Mark Lawson, Steve Nicol, John Wark, ενώ καθιέρωσε πολλά ταλέντα από τις μικρότερες ομάδες του συλλόγου. Είχε γεννηθεί στις 22 Ιανουαρίου του 1919. Ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα αγωνίζεται με τον Άγιαξ, την καλύτερη ομάδα εκείνης της εποχής. Το μάτς τελειώνει ισόπαλο 1-1, ενώ στις εξέδρες του γηπέδου χώρισαν 36.676 θεατές. Γεννιέται στο κλουζ της Ρουμανίας ο Ρουμάνος μπασκεμπολίστας Γκέωργι Μουρεσάν. Με ύψος 2,31 που είναι αποτέλεσμα γενετικών διαταραχών, έκανε καριέρα στο NBA αλλά χτυπήθηκε από διαδοχικούς τραυματισμούς. Έπαιξε 4 χρόνια στους Washington Bullets αλλά και στους New Jersey Nets και Maryland Nighthawks. Σταμάτησε το μπάσκετ το 2006. Pippen on the drive, blocked from behind by Murison. Scotty gets it back and off. And over gets the shot blocked, but then quickly goes up and glances it off. Η 20η ημέρα του προγράμματος του Εθνικού μας Πρωταθλήματος δεν ήταν καθόλου τυχερή για τον Παναθηναϊκό. Αντιθέτως για το Εγάλεο ήταν κάτι πολύ περισσότερο από τυχερή. Ήταν η μέρα νίκης του επί αντιπάλου τον οποίο ουδέποτε είχε νικήσει. Οι δύο ομάδες διεξελίξαν με πείσμα την νίκη, αλλά η παίκτη του Εγάλεο φάνηκε από την αρχή του αγώνος ότι έπαιζαν με μεγαλύτερο φανατισμό. Το Εγάλεο σε αγώνα για το πρωτάθλημα της ΑΕθνικής νικά στο γήπεδό του με 2-0 τον Παναθηναϊκό. Το 21ο λεπτό, ο Κυριακίδης του Εγάλεο εσημείωσε το πρώτο τέρμα της ομάδας του.
στο 56ο λεπτό. Ο Χρυσοστόμου πέτυχε δεύτερο τέρμα εις βάρος του Παναθηναϊκού, υπέκτη του οποίου βαταίως προσπάθησαν στη συνέχεια να πλησιάσουν τα δίκτυα του αντιπάλου τους. Έτσι ο αγώνα έληξε με 2-0 υπέρ του Εγάλου. Δύο ενδιαφέροντες αγώνες μπάσκετ διεξήχθησαν δια το πρωτάθλημα πρώτης εθνικής κατηγορίας. Ο πρώτος μεταξύ των ομάδων Ολυμπιακού Αμίντα, ο οποίος έληξε με 72-66 υπέρ του Ολυμπιακού. Ο δεύτερος αγών διεξήχθη μεταξύ των ομάδων Πανιωνίου Πανελληνίου και έληξε με 85-72. Και οι δύο αγώνες συνύπαρξαν τους θεατάς με τις εξαιρετικές επιδόσεις των αθλητών και με τις όμορφες και γρήγορες πάσες, οι οποίες κατέληγαν συνήθως σε καλαθιές. Για το πρωτάθλημα μπάσκετ της αλφα-εθνικής κατηγορίας, ο Πανιωνίος νικά 85-73 τον Πανελλήνιο και ο Ολυμπιακός 72-66 τον Αμίντα. Γεννιέται στο Εσεντούκι της Ρωσίας ο Βαλέριος Λεωνίδης. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 96 κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στα 64 κιλά. Το 92 στη Βαρκελόνη ήταν πέμπτος, το 2000 στο Σίδνεϊ έκτος, ενώ στην ιστορία έχουν μείνει οι αναμετρήσεις του με τον Ηρακλή Τσέπης, τον Ναΐμ Σουλεϊμάνογλου. Εικόνες από την αναμέτρησή του στο 96 στην Ατλάντα βλέπετε στα πλάνα. Ήταν ακόμη παγκόσμιος πρωταθλητής το 95 και πρωταθλητής Ευρώπης το 96. Γεννιέται στο Armthorpe ο Άγγλος επιθετικός Kevin Keegan, από τους καλύτερους που έχουν εμφανιστεί με τα πολεμικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Μαχητής, δυνατός με γερό πάτημα, ήξερε να παίρνει θέση στην αντίπαλη περιοχή. Σε ηλικία 17 χρόνων υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την Scunthorpe, ομάδα της 4ης κατηγορίας. Το 1971 πήγε στη Λίβερπουλ. Σε 6 χρόνια κατέκτησε τα πάντα. 3 πρωταθλήματα Αγγλίας, 1 κύπελο, 2 UEFA και το πρωταθλητριόν. Την ίδια χρονιά πήγε στο Αμβούργο. Κέρδισε την Bundesliga το 1979, το 1982, επέστρεψε στο νησί και στην Southampton. Το 1984 πήγε στη Newcastle. Έκλεισε την καριέρα του το 85 στην Tigers. Κορυφαίος ποδοσφαιριστής στην Αγγλία το 76 και το 82 και στη Γερμανία το 78, ενώ κέρδισε τη χρυσή μπάλα το 78 και το 79. Αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην Αγγλία το 82 με 26 γκολ και στη Γερμανία το 79 με 17 γκολ. Το 1982 έγινε σερ από τη Βασίλισσα. Στην εθνική ομάδα έπαιξε 63 μάτς και σημείωσε 21 γκολ, ενώ πήρε μέρος στο παγκόσμιο κύπελλο του 82. Ως προπονητής εργάστηκε το 92 στη Newcastle, την οποία οδήγησε στην Premier League, το 97 στη Fulham και το 99 στην Εθνική Αγγλία, στην οποία έμεινε μέχρι το 2001. Τότε ανέλαβε την Manchester City που την οδήγησε και αυτή στην Premier League. Το 2008 ανέλαβε την Newcastle. Γεννιέται στο Όρεμπρο ο Σουηδός πιλότος της Φόρμουλα 1, Ρόνι Πάτερσον. Αγωνίστηκε με Mars, Lotus και Tyrrell σε 123 Grand Prix, από τα οποία κέρδισε τα 10 και ήταν στο βάθρος τα 26. Τραυματίστηκε στο Grand Prix της Μόντσα και πέθανε στο νοσοκομείο του Μιλάνο στις 11 Σεπτεμβρίου του 1978. And yet Shaft still comes ahead. Down he goes with a straight left.
Τέσσερις μέρες μετά τον αγώνα του Πρίμο Καρνέρα για τον τίτλο του παγκόσμιου πρωταθλητή στα βαρέα βάρη στην πυγμαχία, αφήνει την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο ο Αμερικανός Έρνι Σαάφ, 24 χρόνων. Είχε χάσει τον κρίσιμο αγώνα με νοκάουτ στο 13ο γύρο. Είχε πέσει σε κόμμα από τα ισχυρά χτυπήματα του αντιπάλου του. Ο Καρνέρα μετά την εξέλιξη αυτή έπαθε ελαφριάς μορφής κατάθλιψη. Ο Σαάφ είχε γεννηθεί στο Ελίζαμπεθ της Νέας Υόρκης στις 27 Σεπτεμβρίου του 1908. Τα στιγμιότυπα είναι από τον τραγικό αγώνα της 10ης Φεβρουαρίου. Η Μάργκερι Μπρούς στέλνει στον Τζον Πάστον ένα γράμμα που άρχιζε με την φράση «Αγαπημένε μου Βαλεντίνο». Η γιορτή των ερωτευμένων μόλις είχε ξεκινήσει. Αυτά έγιναν λοιπόν σαν σήμερα 14 Φεβρουαρίου. Θα περάσουμε τώρα να δούμε τον τρόπο που ο Ολυμπιακός κατάφερε χτες να πάρει τη νίκη απέναντι στην ΕΦΕΣ Ανατολού του Βαγγέλη Αγγέλους μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οι Ερυθρόλευκοι δεν δυσκολεύτηκαν ιδιαίτερα απέναντι στους Τούρκους. Πήρανε μια νίκη με σκορ 78-60 και είχαν σαν πρώτο σκόρερ τον Βασίλη Σπανούλη με 16 πόντους. Ακολούθησαν με 13 ο Μάτλο Τζέσκι και ο Μπράιαν Ντάνστον. Με διψήφιο αριθμό πόντων έκλεισε και ο Μπέγκιτς, ο οποίος σημείωσε 10 πόντους. Πάμε να δούμε τα σημειότυπα από το χθεσινό παιχνίδι στο ΣΕΦ. Να έχουμε πάσες και αφορμές για να τα συζητήσουμε. Το παιχνίδι ξεκίνησε και ο Ματ Λοτζέσκι με αυτό το κύριο πόντο άνοιξε τον λογαριασμό. Πλέον και ο Κωστής Βασιλιάδης, αλλά αυτός σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στον παρακονισμό του Χόμψον. Περί αυτού περισσότερα, ο οποίος υποψιάζομαι δεν θα παίξει. Κατά κανόνα ξεκινάει όταν είναι να παίξει. 7-2. Σπανού ξεκινάει. Αυτός είναι ο Βαλμπάη. Βασιλιάδης για τρεις, πάντοτε οπλισμένος, 7 όλα σε όλους. Καρσίγιακα. Μία γκάφα του Πλάνινιτς, ο οποίος έκανε φάουλ χωρίς λόγο στο τελευταίο δευτερόλεπτο. 9 πήγε λίγο άτσαλα. Σπανούλης. Στάθηκε στον αέρα και όταν βρίσκει χώρο. Σπανούλης και Μπαλμπάη, Σπανούλης και Κιονλούμ, Σπανούλης και Κανίρ. 15-8. Είναι και κάτι που ίσως είναι περισσότερο γνωστός για τις ιδιότητες της υπόλοιπης, είναι και ο πρόεδρος των Ελληνικών Πετρελαίων. Αλλά εμάς μας ενδιαφέρει το μπασκετικό κομμάτι και όχι το... 7 στα 7 δίποντα. 8 στα 8 διορθώνω. Ο Σπανούλης. Μάντζαρης. Πετουέι. Ναι, ναι, ναι. 22-10. Ολυμπιακός εναντίον 5, που είναι για μένα μεγάλο επίτευγμα. Φοβερός Σπανούλης εδώ. Πέρασε σαν χέλια να... απόπειρα των Τούρκων να ευνηδιάσουν με τον Μπαλμπάη, ο οποίος κατάφερε να σκοράρει. Πολύ ωραία πάσα. Πλανίνιτς. Εδώ μπερδεύτηκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Πήγαν χωρίς λόγο δύο μαζί έξω εκεί στην περιφέρεια. Κόλινς. Εύκολα απέναντι στον Πλανίνιτς. Ο οποίος πάει στα αποδυτήρια για περιποιήσεις. Μπέγκετς. Εδώ όρθωσε το ανάστημά του. Η ΕΦΕΣ κυνηγάει τα επιθετικά rebound. Εδώ ήταν ο Σαβάνοβιτς αυτός που το κέρδισε. Είδε τους παίκτες του Ολυμπιακού να μπερδεύονται με τα ξέρβο. Και τώρα ο Μπέγκετς πιάνει δουλειά στην άλλη άκρη. Ο Σαβάνοβιτς ρίσκαρε, προσπάθησε να βγει μπροστά του για να κλέψει. Ο Μπέγκετς γύρισε, είδε την διάβαση αφύλακτη. Και σκόραρε, πώς να πει. Και δύο γιούγκους που λέγανε παλιά μέσα, τον Σαβάνοβιτς και τον Μπιέλιτσα.
Καλάθι τριών πόντων από τον Μπατούκ. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει πεισματικά να σημαδεύει την καρδιά της ρακέτας και το κάρφωμα από τον Μπέκιτς εδώ. Και λοιπόν. Ο Σαβάνοβιτς καλύτερα μαρκάρει τον Ντάνστον. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που είδατε. 38-20 η απόψινή εκπομπή θα ξεκινήσει μετά τον αγώνα του Παναθηναϊκού. Αν μη τι άλλο, η ΕΦΕΣ με αυτό το σχήμα είναι γρήγορη. Είδατε. Ολυμπιακός πιο γρήγορος αυτή τη φορά. Η τελική πάσα από τον Σπανούλη, το κάρφωμα του Ντάνστον και επιτέλους θα λέγει κανείς ένας ευνηδιασμός για τον πάς του Πρίντεζη απέναντι στον Κροάτη. Ή τουλάχιστον προσπαθεί. Μάντζαρης. Σπανούλης με μια παγίδα. Λοτζέσκι εντελώς ελεύθερος. Εντελώς εύστοχος. 43-30. Ασθένος και με προσήλωση. Και τώρα ψάχνει το ανοιχτό γήπεδο. Με το αποτέλεσμα που είδατε. 48-33. Πολύ επιθετικοί όταν μαρκάρουν την μπάλα, να κλείνουν τις αδύνατες πλευρές και να τρέχουν στο ανοιχτό γήπεδο είτε με φνηδιασμό είτε με transition. Έκλεισε την αδύνατη πλευρά, την έκρυψε στην πραγματικότητα ο Ντάνστον, ο οποίος ξεκίνησε για να καρφώσει, είχε όμως την δύναμη, την ευελιξία, τα πόδια. Γέλιτσα, όχι δα, τα είπαμε αυτά, εδώ ο Γιώκ. Σπανούλης μολονότι παραπάτησε, κατάφερε έναν εθνιδιασμούς. Με χίλια ζόρια η ΕΦΕΣ κατάφερε να βάλει καλάθι. Εδώ η τάπα του Ντάνστον και στη συνέχεια το δύσκολο lay-up του Σπανούλη, ο οποίος τράκαρε εκεί λίγο και ο οποίος τότε έλειπε λόγω τραυματισμού, έτσι. Ναι. Καταπληκτική συνεργασία Σπανούλη και Ντάνστον και για την νοοτροπία της ομάδας συνολικά. Καλά δεν λέω? Ναι, έτσι ακριβώς όπως τα λες. Μια μικρή αντίδραση της ΕΦΕΣ με τον Μπιέλιτσα. Ο Ολυμπιακός συνεχίζει χωρίς τον Σπανούλη. Κατέφτασε η αεροπορία. Ο Σλούκας εξ αρχής είχε στο νου του να σημαδέψει τον Πέτγουεϊ. Και ο Πέτγουεϊ σαν να έπεσε με αλεξίπτωτο από την οροφή. Ασύλληπτο κάρφωση τον απαιτούμενο αριθμό των 20 που έχουν χρησιμοποιήσει όλη τη σεζόν. Καλάθι από τον Κώστας Λούκα, το πρώτο. 5,5 λεπτά ακόμα. Επέστρεψε ο Μπέκης για να συνεχίσει την αρκετά καλή δουλειά που έκανε στο πρώτο ημίχρονο. Αναφέρω τον Παπαπέτρου διότι είχε παίξει καλά στο τελευταίο μάτς του πρωταθλήματος. Είχε πρόβλημα όμως τραυματισμού. Κολοσσό, αλλά ναι. Θα θέλει να ταΐσει με μπάλες στον Μπέγκιτς. Αυτό είναι το πλάνο για τα λεπτά που απομένουν μέχρι να ολοκληρωθεί το μάτς. Στο χαμηλό post να φτάνει η μπάλα στον Μίρτσα Μπέγκιτς και αυτός να παίζει ένας εναντίον ενός ή να δημιουργεί ανέργο. Πάντως αν δεν κέρδιζαν και αυτό δεν θα έκαναν νίκη. Εδώ ο Μπατούκ μπροστά στον Κατσίβελη κατάφερε να καραπάνω στην άμυνα. Δείτε, δεν αφήνουν την ΕΦΕΣ να κάνει άλλη παρέλαση προς το καλάθι τους. Μπορεί και το στοίχημα του. Επιθετικά rebound υπέρ της ΕΦΕΣ. Και έχει κάνει και 4 παραπάνω λάθη. Δηλαδή ο Ολυμπιακός με 8 λιγότερες επιθέσεις, 7 μάλλον γιατί έτρεχε αυτή που δεν υπήρχε στη στατιστική. Το κοινό πανηγυρίζει. Στρέφει ξανά. Πώς φτάνει τις 4 νίκες. Θα ξεφορτωθεί την Αρμάνη αν αυτή χάσει αύριο στη Βαρκελόνη, όπως είναι το πιθανότερο. Θα περιμένει το αποτέλεσμα του αγώνα του Παναθηναϊκού. Τέλος με ένα πιστικό και τελικά μάλλον εύκολο όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα. 78-60 για τον Ολυμπιακό. Βάγγελης Αγγέλου. Αυτά έγιναν στο ΣΕΦ. Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε στο τέλος τη νίκη επί των Τούρκων. Από την άλλη, ο Παναθηναϊκός στην Ισπανία βρέθηκε σε κακή βραδιά. Δεν κατάφερε να παλέψει με την Ουνικά Χαμάλα. Γνώρισε την ήττα με 87-71. Έχοντας πρώτο σκόρερ τον Ραμέλ Κάρι με 14 πόντους, ακολούθησε ο Ματσιούλης στους 13 και διψήφιους πόντους, διψήφιο αριθμό πόντων, είχαν επίσης ο Μπράμος με 12, ο Λάσμε με 10 και ο Διαμαντίδης επίσης με 10, ενώ δεν αγωνίστηκε ο Τζέιμς Γκίστ, ο οποίος είχε ταξιδέψει με την αποστολή του Παναθηναϊκού, αλλά τελικά δεν κατάφερε να τεθεί στη διάθεση του κυρίου Πεδουλάκη. Από την άλλη, για τους Ισπανούς, ο Κάνερ Μέντλεϊ είχε 21 πόντους, στους 20 σταμάτησε ο Τούλσον και 16 ο Τζέισον Γκρέιντζερ. Για να δούμε το πώς κρίθηκε αυτή η αναμέτρηση. Παναθηναϊκός στη γωνία με τον Μπράμο, σουτάρει ευστοχή
Ο Παναθηναϊκός γρήγορα σοφαρίζει. Δεν ξεκινάει σωρά παιδιά βασικός. Εδώ με αντίπαλο τον Λάσμε. Υπάρχει σωματική διαφορά. Κάμε μέτρη. Ο Αμερικανός Ούγκιτς. Με ψηλότερο αντίπαλο. Έρχεται. Ο Στεφάν Λάσμε και καρφώνει την μπάλα. Θα drive. Πάσα να παίξει τα πόδια. Το φούτσα πάει σε πάσα. Πάσα χαμηλά. Κάμε μέτρη είναι καλός πέρ. Μιλάμε για έναν τι. Διαμαντίδης. Προσεδεύει την μπάλα με το σώμα. Δύσκολη κίνηση. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι και ο Παναθηναϊκός μπροστά για πρώτη φορά στο παιχνίδι 8-10. Όσο πιο χαμηλά πάει το σκορ, τόσο πιο πολύ το σε φέρει με αντίπαλο μια σούπερ επιθετική ομάδα. Να, Ντράγκητς από μακριά, 13-12. Μασιούλης. Ούκιτς. Ένα από το διάδρομο που δημιούργησε ο Μπατίστ. Ούκιτς. Κάρι που έχει περάσει το παιχνίδι από μακριά, σουτάρει ευστοχή. Ο Παναθηναϊκός είναι εξαιρετικός. Πάρεθ πέρσι στην Ρεάλ. Από μακριά σουτάρει. Αστοχή με τη λήξη. Μετέβαινε το παίξι του Παναθηναϊκού. Έρχεται ο Τίματς από την ολιγορία, δύο παιχνών του Παναθηναϊκού. Αντικειμενικό. Ματσούλης προλαβαίνει το συμπατριώτη του. Φώτσης, στη γωνία ο Κάρης, τιμένο σουτάρι. Ευστοχή είπαμε, είναι καλά. Είναι πολύ καλά ο Κάρης. Δεν έχει κλείσει ακόμα τα 18. Κίνηση από τον νεαρό. Καλά, δίκαιο φάουλ. Το χρόνο Παναθηναϊκός. Διαμαντίδης. Στη γωνία ο Κάρης. Ένα ακόμη σουτ. Ω, είναι πολύ καλά σήμερα. Είναι πολύ καλά σήμερα. Όπως προσδράλει είναι και Σουάρεθ. Από μακριά. Ένα εύκολο σουτ. Από τον Ράιαν Τζούλε. Διαμαντίδης βρίσκει τον Κάρη. Προλαβαίνει τον αντιπαλό του. Ω. 4-4 από τον Αμερικανό που είναι σε απίστευτη κατάσταση. Η κίνηση από τον Σουάρεθ. Κοντά στο καλάθι. Αστοχή ψηλά. Μασιούλης τρέχει ο Κάρη. Βλέπει τον αντιπαλό του. Δέχεται πρωτοδίποτο του Κάρη. Για ποικιλία. Νίκο Χέντλι που περνάει με τον Διαμαντίδη. Κίνηση στην αδύνατη πλευρά η μπάλα. Μακρινό σούτ από τον Ράιαν Τούλσον. Είναι εύστοχος. Δεν θα τον αυξήσει. 8-30. Πρέπει να βρει και άλλο τρόπο πλήν των τριπώντων του Κάρι. Βιντάλ. 31-30. Κάνει ένα μεγάλο σερί. Και επιλογή μετά τις δύο μεγάλες ομάδες. Πασιούλης. Παυροκεφαλίδης από τα 6. 31-32. Κάνει πάλι τον Ούκιτς. Είναι δυνατός, εκρηκτικός, αλτικός. Από μακριά σουτάρι και ευτοχή. 34-34. Μασιούλης εναντίον όλων. 34-36. Παναθηναϊκός μπροστά. Παναθηναϊκός κάνει ένα επιμέρους σκορ. Είναι ο λιγότερο πληρωμένος παίκτης της ομάδας. Βάσκεθ. Δύσκολο καλάθι παρά την πίεση του Φώτση. 10 χρόνια δεν καλείται. Όπως το Βιντάλ, όπως το Σουάρεθ. Έχουν περάσει δηλαδή. Αλλά εδώ ο Μπατίστ ξεσπά μία φάση από τα παλιά. Από τη... Τούλσον. Βγαίνει από τα σκριν. Ο κύριος Παναθηναϊκός στην άμυνα. Πασούλης, το σκριν στην μπάλα. Διαμαντίδης, όλο το δρόμο προς το καλάθι. 39-40, Παναθηναϊκός μπροστά. 1-20. Φώτσης, Λάσμε και θα καρφώσει. Παρά την προσπάθεια του κατά πολύ ψηλό του Φραν Βάσκεθ, ο Γκαμπορέζος εκεί δεν έχει πρόβλημα να πετύχει την κοκτάξη, είναι πιο δύσκολα και εντυπωσιακά καλάθια. Κοιτάξτε με τον Διαμαντίδη μπροστά του. Ο Σμίσκας, καλή προσπάθεια απέναντι στον αρχηγό του Παναθηναϊκού. 46 όλα. Την ορχήστρα την ακούτε, είμαι σίγουρος. Γκρέιντζερ από μακριά. Η πυροβολιστή από τα 6.75 συνεχίζεται για τη Μάλαγα. Τρέχει τη Μάλαγα. Το παιχνίδι αυτό αρέσει στους Ανδαλουσιανούς. Έρχεται ο Φραβάστης και καρφώνει. Επί της ουσίας είναι... Παραβάζω, δεν παίζει ο Γκης σήμερα. Διαμαντίδης για πρώτη φορά από μακριά. Ευστοχή. 52-46 χρειάζεται τα μακρινά σου του Διαμαντίδη. Ο Παναθηναϊκός. Διαμαντίδης, Λάσμε, το σκέφτει την μπάλα. Διαμαντίδης περνάει. Το Λάσμε που αφήνει πολύ όμορφα και 52-51. Ο Παναθηναϊκός έχει ξεκερολάρει στις τελευταίες δύο-τρεις επιθέσεις. Γκίτς με το Λάσμε. Τάπα! Μπέιτζερ. Εκπληκτική φάση από τον Καμπονέζο. Ταχεία τρίπλα από τον Διαμαντίδη. Δύσκολο σου μέσα. Είναι καλό παίκτης. Είναι στη διάδρομο ο Γκίτς. Στη γωνία ο Μασιούλης είναι στημένος, σουτάρει για τρεις μέσα, ισοφαρίζει ο Παναθηναϊκός. 54 όλα. Δεν ξέρω όμως αν αυτή η ιστορία με τα τρίποντα. 10 δευτερόλεπτα. Λάσμε καταπληκτικά στο Ματσούλη να καρφώσει. Και φάουλ από το συμπατριώτη και συμπαίκτη στην εθνική ομάδα της Λιθουανίας. Κάνε μέντλι. Απέναντι στο Διαμαντίδη προσπαθεί εκεί ο Στίματς και η μπάλα καταλήγει στο καλάθι. Και δίνει τη φάση από τον Μπατίστ. 96-57. Περνάει και πάλι στο παιχνίδι. Όχι. Κλέβει ο Βιντάλ. Κάνε μέντλι και μπροστά η Μάλαγα από το λάθος. Διαμαντίδης. Ράμος στα 5 δευτερόλεπτα.
από τα 6 μέτρα σου πάρει ευστοχή. Ο Μάικ Μπράμος που βρίσκει το δρόμο μπροστά του. Με τη μία το σουτ μέσα. Είπαμε είναι τρεις τομείς. Ο Πεδουλάκης ορίεται. Είναι σαφής ο προσανατολισμός στους δύο Αμερικανούς. Να ο Τούλσον. Περνάει από το Διαμαντίδη. Και για πρώτη φορά στο συν 9 Μάλαγα Μπράμος. Θα πάει προς το καλάθι. Εξαιρετική φάση για τον Ελληνοαμερικανό. Ο οποίος έχει παίξει και δύο φορές. Σουάρεθ. Τούλσον. Ο Τούλσον βγήκε από το πουθενά σήμερα. Λάς με δύσκολη φάση απέναντι στον ψηλό αντίπαλο. Τον γιγαντόσωμο. Πάλι σε ένα ακόμη χαμένο. Ριμπάουντ και κατοχή για τη Μάλαγα. Σουάρεθ 69-63. Χάνει τις ευκαιρίες τη μία μετά την άλλη Παναθηναϊκός και φυσικά ο Κάνερ Μέντε τον τιμωρεί. Ο Αμερικανός που απουσιάζει. Τίματς με τον Λάσμε. Ευτυχή και αυτός. Λάσμε. Μασιούλης. Ο Λάσμε θα καρφώσει. Έχουμε να το έχει κάνει πολύ ώρα Παναθηναϊκός. Έχει περάσει την μπάλα μέσα στο καλάθι. Μασιούλης. Κάνερ Μέντε και νομίζω ότι τα πράγματα εδώ σκοτεινιάζουν για τον Παναθηναϊκό. Μπάλα, ο Διαμαντίδης, Ρέιντζερ από την κορφή της ρακέτας. 81-68 η Μάλαγα πια. Παναθηναϊκός και η Μάλαγα παίρνουν στο 3-3. Ρέιντζερ. Δεν λειτουργεί τίποτα στην περιφέρεια και άμυνα. 87-68, η διαφορά στο 19-12. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Μασούλης για 3. 87-71. Μαζεύει τη διαφορά στο 16. Στο δεύτερο Μασούλης, Τούλσον. Ερκινήσει. Τέλος αγώνα. Κυρίες και κύριοι, ο Παναθηναϊκός είχε μια κακή βραδιά στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν ευθέως ανταγωνιστικός και εξαιρετικός επιθετικά στο πρώτο. Αυτές ήταν οι δύο αναμετρήσεις Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την Ευρωλίγκα. Να θυμίσουμε ότι την επόμενη εβδομάδα οι δύο αιώνιοι διασταυρώνουν τα ξύφη του στο ΆΚΑ, στο τελευταίο παιχνίδι του πρώτου γύρου του Top 16. Μια πολύ κρίσιμη αναμέτρηση, μια πολύ ενδιαφέρουσα κατά τα άλλα αναμέτρηση που αναμένεται να έχει όλα αυτά τα στοιχεία που, του ντέρμπι που έχουμε συνηθίσει φέτος στις δύο ομάδες. Να πούμε ότι οι Ολυμπιακοί και Παναθηναϊκοί έχουν αναμετρηθεί φέτος ήδη δύο φορές για το πρωτάθλημα της Α1. Άλλη μία για το κύπελο στο ΆΚΑ, που φυσικά ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε νικητής πριν πάει στον τελικό με τον Αρκέ, επικρατήσει και εκεί. Και αναμένονται άλλες δύο αναμετρήσεις τουλάχιστον για την Ευρωλίγκα, για το Top 16. Η πρώτη πάμε την επόμενη εβδομάδα, η επόμενη θα γίνει στην τελευταία αγωνιστική του Top 16 μέσα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και αναμένουν φυσικά και τις μάχες στα play-off της Α1, πολύ ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού τη φετινή σεζόν. Εμείς πάμε τώρα να δούμε τις καρτέλες με όλα τα αποτελέσματα από τη χθεσινή ημέρα της Ευρωλίγκας, να δούμε και τις δύο αναμετρήσεις που αναμένεται να διεξαχθούν σήμερα. Βλέπουμε εδώ Ολυμπιακός Ανατολού Εφές 78-60, Φενέρμπαχτσε Ούλκερ του Ζέλικο Μπράντοβιτς απέναντι στη Λαμποράλ Κούτσα 98-64, Ουνικά Χαμάλαγα Παναθηναϊκός 87-71 και σήμερα είναι το παιχνίδι της Μπαρτσελώνα με την Εμπόριο Τζινς Αρμάνι Μιλάνο. Όλα αυτά είναι για τον πέμπτο όμιλο, για τον όμιλο των ελληνικών ομάδων. Στον άλλον όμιλο, στον έκτο όμιλο, Λοκομοτίβ Κούμπαν Ρεάλ Μαδρίτης 74-78, Ζαλγκίρις Κάουνας Παρτιζάν 89-77, Μακάμπι Μπάγερ Μονάχου 66-64 και το τελευταίο παιχνίδι για να ολοκληρωθεί και αυτός ο όμιλος, η αγωνιστική αυτού του ομίλου, είναι αυτό στην Τουρκία ανάμεσα στην Γαλατά Σαράι και την Τζέσεκα Μόσχας. Θα δούμε τώρα τις βαθμολογίες, πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση στις δύο κατηγορίες που έχουν χωριστεί ομάδα. Ξεκινάμε με το πέμπτο γκρουπ, όπου πρώτη είναι η Μπαρτσελώνα με 5-0. Νίκες παίζει, είπαμε, σήμερα με την Εμπόριο Αρμάνι. Είναι οι δύο ομάδες που έχουν παιχνίδι λιγότερο για την ώρα. 4-2 ανέβηκε ο Ολυμπιακός με τις 4 νίκες του. Ακολουθούν πιο πίσω στο 3-2 η Εμπόριο Αρμάνι που παίζει με την Μπαρτσελόνα. Ο Παναθηναϊκός είναι στις 3 νίκες και 3 ήττες. Ουνικά Χαμάλαγα το ίδιο, 3 νίκες και 3 ήττες. Πιο πίσω η Φενέρμπαχτσε με 2 νίκες. Στις 2 νίκες είναι και η δεύτερη τουρκική ομάδα, η Ανατολού Εφές του Βαγγέλη Αγγέλου. Τελευταία η Λαμποράλ Κούτσα από τη Βιτόρια με μόλις μία νίκη σε 6 αναμετρήσεις. Ο έκτος όμιλος τώρα. Στον έκτο όμιλο βλέπουμε πρώτη την Μακάμπι Τελαβίβ μαζί με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Οι δύο ομάδες έχουν από 5 νίκες έπειτα από 6 παιχνίδια. Ακολουθεί πιο πίσω με μάτς λιγότερο η Τσεσεκά Μόσχας, 4 νίκες. 3 νίκες για τη Λοκομοτίβ Κούμπαν
2 νίκες για τη Γαλατά και αυτή με παιχνίδι λιγότερο επίσης. Παίζει σήμερα με την Τσεσικά στην Τουρκία. Πιο πίσω η Μπάγερ Μονάχου στις 2 νίκες, 4 ήττες. Και στις τελευταίες θέσεις η Ζαλγκίρις Κάουνας με 1 νίκη και 5 ήττες. Όπως επίσης με το ίδιο ρεκόρ είναι και η Παρτιζάν από το Βελιγράδι. Αυτά λοιπόν με την Ευρωλίγκα. Εμείς επειδή πλησιάζουμε προς το τέλος της εκπομπής, θα πάμε να δούμε τις καρτέλες τώρα με την 25η αγωνιστική της Super League. Τα παιχνίδια που αναμένουμε να γίνουν αυτό το Σαββατοκύριακο είναι σε τρεις δόσεις η αγωνιστική, όπως την έχουμε συνηθίσει, όχι με δύο μάτς τη Δευτέρα όπως είχε γίνει την προηγούμενη φορά, με ένα μάτς τη Δευτέρα και τρία το Σάββατο. Έχουμε την καρτέλα να τα δούμε και πιο αναλυτικά. Βλέπετε λοιπόν Σάββατο 15 Φεβρουαρίου, Ξάνθη Καλονίσης 3 η ώρα από το Nova Sport 2. 5 και 4 είναι το παιχνίδι ανάμεσα στον Λεβαδιακό και τον Ατρόμητο από το Nova Sport 1 και 7.30 ώρα από το Nova Sport 2 το μάτσο του Ολυμπιακού με τον Πλατανιά. Την Κυριακή το πρόγραμμα ξεκινάει από τις 3 η ώρα στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης κοντράρονται ο Αστέρας με τον ΠΑΟΚ. Nova Sport 2 είναι η τηλεοπτική μετάδοση. 5 και 4. Nova Sport 2 επίσης, Άρης Βέρεια, ένα πολύ κρίσιμο μάτς για την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου που με νίκη θα καταφέρει να προσπεράσει τη Βέρεια και να ξεκολλήσει από τον πάτο της βαθμολογίας μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η αναμέτρηση. 5 και 4 από το Nova Sport 7, Πανετολικός Απόλλων. 5 και 4 από το Nova Sport 4, Πανιόνιος ΠΑΣ Γιάννενα. Και κλείνει το πρόγραμμα της Κυριακής, 7.30 ώρα, με το μάτς της Κομωτινής Πανθρακικός Παναθηναϊκός από το Nova Sport 1. Ένα παιχνίδι που αναμένεται να είναι στην αποστολή του Παναθηναϊκού και το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πρασίνων, ο Μλάντεν Πέτριτς. Το πρόγραμμα ολοκληρώνει τη Δευτέρα με το ντέρμπι του Ηρακλείου Κρήτης, Εργοτέλη Σόφη, 7.30 ώρα από το Nova Sport 1. Βλέπουμε τώρα την βαθμολογία της, αυτή είναι του μπάσκετ της Α1, θα δούμε και τη Super League. Όχι, αυτό είναι το πρόγραμμα του μπάσκετ, μας λείπει η βαθμολογία. Άμα δεν την έχουμε να πάμε στο μπάσκετ κατευθείαν. Ολυμπιακός είναι πάντως στην πρώτη θέση. Να το έχουμε τώρα μπροστά μας πολύ ωραία. Στους 68 βαθμούς ακολουθεί ο ΠΑΟΚ 51-49 για τον Ατρόμητο, 43 για τον Παναθηναϊκό, 42 για την Τρίπολη. 2 με 5 είναι οι θέσεις που οδηγούν στα play-off. 34 βαθμούς για τον Παθρακικό πιο πίσω, 32 είναι ο ΠΑΣ Γιάννενα, 31 για τον Πανετολικό από 30, Εργοτέλης και Όφη που είπαμε ότι κοντράρονται μεταξύ τους. 29 για την Καλονίση, 26 είναι η Ξάνθη, 25 ο Απόλλωνας, 24 για Λεβαδιακό και Πανιόνιο, Πλατανιάς 22, 19 η Βέρεια και τελευταίος ο Άρης στους 17. Τώρα θα δούμε και τις μπλε καρτέλες που είδαμε πριν, αυτές με το μπάσκετ, με την Α1 του μπάσκετ, όπου έχουμε αναμετρήσεις τόσο το Σάββατο 15 του μήνα. Βλέπετε εδώ το πρόγραμμα Ίκαρος Τρίκαλα, το Σάββατο στις 4 η ώρα είναι η αναμέτρηση. Την ίδια ώρα Κολοσσός Πανελευσινιακός, επίσης το Σάββατο στις 4 η ώρα με μετάδοση αυτή τη φορά από το Nova Sport 3, Πανιόνιος Άρης. Ίδια ώρα είναι και την αναμέτρηση του Ηλυσιακού με τον ΚΑΟ Δράμα. Στην Κυριακή τώρα το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις αναμετρήσεις Αγόρε Θύμνου Απόλλων Πάτρα στις 5 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Ολυμπιακός στις 7 η ώρα με μετάδοση από το Nova Sport 3 την Κυριακή και στις 7 και 4 επίσης με μετάδοση από τη δημόσια τηλεόραση αυτή τη φορά η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τη Νέα Κηφισιά. Θα δούμε τώρα και την βαθμολογία που πρωτοπόρος φυσικά είναι ο Παναθηναϊκός στους 33 βαθμούς. Η Πράσινη πιο πίσω, ο Ολυμπιακός μαζί με τον Πανιόνιο στους 30 βαθμούς. 28 για τον ΠΑΟ, 27 για τη Νέα Κηφισιά. Στους 24 υπάρχει μια σειρά ομάδων, ο Άρης, ο ΚΑΟ Δράμας και ο Απόλλων Πάτρας. Επίσης το επόμενο γκρουπ είναι το γκρουπ των 23 πόντων. Αυτοί που συνθέτουν τη συγκεκριμένη κατηγορία είναι το Ρέθυμνο, ο Κολοσσός, τα Τρίκαλα και ο Πανελευσυνιακός. 22 για τον Κολοσσό, στους 21 ο Ίκαρος Ολυμπιακός. Να θυμίσω ότι έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα με αφαίρεση 2 βαθμών. Αυτά λοιπόν ήταν εν πολύ στα νέα της ημέρας. Περιμένουμε το Σαββατοκύριακο με πλούσιο πρόγραμμα. Εμείς θέλουμε να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με ένα πολύ ωραίο τραγούδι που φέρει τον τίτλο Forgetfulness από τους New Tail. Είναι ένα ελληνικό συγκρότημα, ένα συγκρότημα αθηναϊκό που έχει καταφέρει να συνθέσει το epic με το gothic metal. Για πάμε να τους απολαύσουμε, να σε ευχηθούμε εμείς ένα καλό Σαββατοκύριακο και θα περισσότερα σπορ στη ζούγκλα θα έχουμε από την επόμενη εβδομάδα.
Thank you.